Τίτλος ανοιχτός με ο κύριος Γιάννη Τραγασάκης. Καλημέρα σας κύριε Τραγασάκη. Καλημέρα κύριε Πτώλιο και σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Τώρα να σας πω, διάβαζα μια δήλωσή σας προ δύο ημερών, νομίζω μία, που λέγατε ότι αν δεν πάρουμε τώρα τα μέτρα η ύφεση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Αλλά να με συγχωρείτε τώρα, είμαστε σε μια χώρα με τόσο σοβαρά δημοσιονομικά θέματα και κανόνες που φοβάμαι ότι τα περιθώρια παρεμβάσεων δεν είναι και περιόριστα. Δηλαδή δεν έχουμε και πολλά πράγματα, δεν ξέρω πόσα πολλά πράγματα έχουμε να κάνουμε. Η κρίση αυτή είναι πρωτότυπη, δηλαδή δεν μπορούμε να τη σκεφτόμαστε σαν μια κοινή κρίση. Αυτό που είπατε ισχύει για άλλες περιπτώσεις. Εδώ ζούμε μια κατάσταση όπου καταρχήν για πρώτη φορά, πόσο θυμάμαι στην πολιτική, αναγνωρίζουμε επίσημα ότι η υγεία, η δημόσια υγεία των ανθρώπων είναι πάνω από την οικονομία και άρα και οι άνθρωποι είναι πάνω από τα κέρδη, που έλεγαν κάποιοι προκαιρού. Άρα είναι μια καινούργια κατάσταση. Δηλαδή το δείγμα είναι το εξής. Όσο πιο λίγα πάρουμε το μέτρα πάρουμε τώρα, τόσο πιο μεγάλο, πιο δύσκολο θα είναι αύριο να ανακάμψει η οικονομία. Mm-hmm. Και αν θέλετε μπορούμε να το δούμε και σε κλίμακα Ευρώπης και σε κλίμακα Ελλάδας, διότι αυτό ακριβώς το ερώτημα συμπυκνώνει νομίζω μια ιδιαιτερότητα. Εάν η Ευρώπη τώρα πάρει, κάνει το ευρωομόλογο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ένα κοινό δανεισμό που θα απορροφήσει όλες τις δαπάνες που κάνουν όλες οι χώρες για αυτό το έκτακτο γεγονός που συνέβη, τότε το μέλλον μπορεί κανείς να το δει να κυλιάει κάπως ομαλά. Εάν η Ευρώπη δεν κάνει τώρα το ευρωομόλογο και κάθε κράτος θα χρειαστεί να δανειστεί για να καλύψει αυτές τις δαπάνες, τότε στο τέλος αυτής της φάσης όλα τα κράτη θα βρεθούν με τεράστια χρέη και τότε ή θα έχουμε ρύθμιση χρεών αναγκαστικά και διαγραφές χρεών όπως υπενήχθη ο κύριος Ντράγκη ή κάποιοι ενδεχομένως θα θελήσουν να πάνε σε νέους κύκλους λιτότητας. Καθώς σας ακούω, έχετε σύμπτωση απόψεων με το Γέννη Στουρνάρα, τα ίδια περίπου έλεγε και αυτός εχθές. Το ελπίζω. Άρα το σχήμα είναι αυτό. Βεβαίως ούτε και πάλι έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα τώρα, mm-hmm. αλλά υπάρχει κάτι που εγώ θέλω να αξιοποιήσω το ερώτημά σας να θέσω, όπου δεν είμαστε στην ίδια γραμμή με την Ευρώπη. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, αρχίζοντας από τη Γαλλία, το μοντέλο είναι το εξής. Προσπαθούμε οι μισθωτοί να μην χάσουν το μισθό τους. Και αν δεν δουλεύουν, τον καταβάλει το κράτος κατά 80% και 20% εργοδότης. Και αν δουλεύουν περιεκτροπής, πάλι τον καταβάλει το κράτος. Γιατί αυτό, ακριβώς για να αποτρέψουμε τη μεγάλη ύφεση. Εδώ η κυβέρνηση, για λόγους που πρέπει η ίδια να εξηγήσει, αντί να πάει σε αυτό το μοντέλο, πάει, μετατρέπει το μισθό σε επίδομα 800 ευρώ για 1,5 μήνα και την περιεκτροπής εργασία την πληρώνει ο εργαζόμενος. Μισή δουλειά, μισό μισθό. Ενώ θα μπορούσε και έστω και τώρα, και αυτή είναι μια βασική πρόταση που κάνουμε και προσωπικά τη θεωρώ αιχμή, ας πούμε, ότι μπορεί και τώρα να το 800 να επανέλθουμε σε μια λογική ποσοστό επί του μισθού, 80%, 70%, mm-hmm. πλήρη μισθό για ένα, ως ένα επίπεδο. Και εκεί που είναι περιεκτροπής, η εργασία, διότι πολλές επιχειρήσεις πρέπει να δουλεύουν με μειωμένο προσωπικό ή μειωμένο ωράριο, εκεί πάλι να λάβει το κράτος, επειδή μιλάμε για περιορισμένο χρόνο. Αυτό είναι με μια υπόθεση εργασίας ότι το αργότερο Σεπτέμβριο η οικονομία θα κινείται. Για αυτούς λοιπόν τους μήνες να το βάλουμε κάτω με χαρτί και μολύβι και να δούμε πόσο είναι το ποσό αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να το καλύψουμε. Θα έρθω στα μέτρα και πάλι, αλλά πριν, επειδή συζητούσα για το ευρωομόλογο, ακούστηκε η ιδέα Μούνχαου από το αρθρογράφο του Σπίγκελ για ένα, αν δεν δεχτεί τελικά η Γερμανία και οι άλλες βόρειες χώρες, η Ολλανδία, η Αυστρία, δεν ξέρω ποιες, το ευρωομόλογο, να πάμε σε ένα ομόλογο χωρίς αυτές τις χώρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το βλέπει θετικά? Προφανώς το βλέπει θετικά, αλλά δυστυχώς εδώ καταρχήν μιλάμε ήδη για μια υποχώρηση αν συμβεί αυτό. Ο πρώτος στόχος είναι ο εξής. Έχουμε μια ατελή Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πούμε από την αρχή το πρόβλημα, εσείς το ξέρετε, διότι είναι από την αρχή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχουμε μια ατελή Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έχουμε Ευρωζώνη μάλλον, έχουμε χώρες να έχουν το ίδιο νόμισμα, αλλά δεν έχουν τους ίδιους μηχανισμούς εγγύησης καταθέσεων και ασφάλισης έναντι χρεοκοπιών. Αυτό είναι μια δυναμία που την πληρώσαμε εμείς, βάναψα με τα μνημόνια.
Το ίδιο έχουμε τώρα. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μηχανισμούς που όταν συμβαίνει κάτι σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα, ο μηχανισμός αυτός να παρεμβαίνει και να απορροφάει το κόστος διαχείρισης του. Εγώ σας το λέω γιατί με μια άλλη εκδοχή, αυτό ενδεχομένως να ήταν και βούτυρο στο ψωμί του Σόιμπλε και των ιδεών για Ευρώπη δύο ταχυτήτων κτλ. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει τέτοια θέματα μια τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή από την άλλη μεριά είμαστε αντιμέτωποι. Πώς να το πω, με μια κρίση τεράστια, βεβαίως θα δώσουμε τη μάχη για αυτό που είναι το σωστό και το αναγκαίο, από εκεί πέρα θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Το δε άλλο θέμα που ήθελα να σας έσω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ συχνά πυκνά αναφέρεται στο μαξιλάρι των 32-35 δις ευρώ πόσο είναι, το οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση το αφήνει ανέγγιχτο. Αν δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός σχεδιασμός για το χρέος, δεν θα είναι φρόνιμο, δεν θα ήταν φρόνιμο η Ελλάδα να μην αγγίξει αυτό το μαξιλάρι και να το έχει ως μια σημαντική δικλίδα ασφαλείας για το μέλλον? Το μαξιλάρι ακριβώς είναι ένα από τα τρία πράγματα που μπόρεσε να κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και που σήμερα νομίζω δείχνει τη σημασία. Το πρώτο ήταν να βγούμε από τα μνημόνια με καθαρό τρόπο και χωρίς πιστοληπτική γραμμή. Γι' αυτό πριν ευνηδιάστηκα με το ερώτημα αν συμφωνώ με τον κύριο Στουρνάρα. Θεωρώ δηλαδή μεγάλη επιτυχία το ότι αποφύγαμε αυτή την παγίδα. Δεύτερον, ρυθμίσαμε το χρέος έτσι ώστε να μην έχουμε λήξει πρόθεσμα χρέη μέχρι το 2022-2023, που και αυτό σήμερα είναι σημαντικό. Και τρίτον, είναι αυτό το μαξιλάρι. Όπως σας το λέτε, είναι η ασπίδα μας. Άρα, πριν το μαξιλάρι, πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα άλλα μέσα. Φέρνω το παράδειγμα που σας είπα πριν. Αυτό το μέτρο πρώτο να μπορεί να στοιχήσει γύρω στο 1 δις, μπορεί και 1,5. Ωραία. Καταρχήν το συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες πέρασε ένας κανονισμός, μου κάνει εντύπωση που αυτό δεν συζητείται στην Ελλάδα. Δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το πρόβλημα και αναζητά τρόπους να αντιμετωπιστεί, δηλαδή να μην απολυθεί κόσμος, να μην χάσει το μισθό του, ακριβώς για να αποφύγουμε τη διέβαιση της ύφεσης. Άρα η πρώτη διέξοδος είναι το πρόγραμμα, λέγεται ΣΟΥΡ, σιγουριά υποτίθεται, όχι υποτίθεται, σιγουριά σημαίνει. Mm-hmm. Ας δούμε λοιπόν ένα ελληνικό πρόγραμμα σιγουριά, το οποίο θα δώσει σιγουριά σε όλους τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Ότι θα έχουν για 3-4 μήνες πόσο θα χρειαστεί το μισθό τους. Πόσο στοιχίζει αυτό, τόσο. Θα το πάρουμε με ένα άτοκο δάνειο, ελπίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν υπάρξει αυτή η λύση, δεύτερη πρόταση, να ζητήσει η Ελλάδα τώρα όλα τα χρήματα που είναι από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που διακρατούν οι ευρωπαϊκές mm-hmm. τράπεζες. Θυμάστε ότι όταν είχαμε την κρίση, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης αγόρασε ελληνικά ομόλογα σε μισή τιμή ή και χαμηλότερα. Αυτά τα ομόλογα έχουν ανακτήσει την αξία τους. Αυτό κέρδη. Είναι πιθανό να γίνει. Άλλωστε η Ελλάδα μπαίνει και στο πρόγραμμα ρευστότητας πλέον. Και αυτό είναι άλλο. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό που σας λέω είναι λεφτά που μας χρωστούν. Ναι. Η επιστροφή των ομολόγων. Mm-hmm. Επειδή ακολούθησα μια τιμωρητική πολιτική, είπανε θα σας τα δίνουμε με δόσεις εφόσον εκπληρώνετε αυτούς και αυτούς τους όρους. Μα ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε και είπε τώρα ότι ο βασικός όρος που είναι να έχουμε πλεόνασμα 3,5% δεν ισχύει. Μες. Άρα είμαστε σε μια νέα κατάσταση. Γιατί λοιπόν αυτά τα χρήματα τώρα είναι αρκετά. Εντάξει, με 7 δις πόσο είναι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι μερικά δισεκατομμύρια. Αναρωτιέμαι γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει θέσει αυτό το αίτημα. Εάν λοιπόν αυτοί οι τρόποι δεν αποδώσουν για οποιοδήποτε λόγο, θεωρητικά μιλάμε τώρα, βεβαίως θα δούμε και το μαξιλάρι υπό την εξής προϋπόθεση. Μπορούμε να ξοδέψουμε χρήματα με το μαξιλάρι, διότι ακριβώς πρέπει να αποτρέψουμε το να πεινάσει ο κόσμος, να το πω απλά, αλλά μπορεί αυτό να γίνει με ένα σχέδιο αναπλήρωσης του ποσού. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ότι δανειζόμαστε και ξοδεύουμε ή ξοδεύουμε τώρα και δανειζόμαστε Σεπτέμβριο. Να μην είναι δηλαδή κάτι αυθαίρετο, αλλά επειδή είπατε μαξιλάρι, πρέπει να πω ότι με ευνηδίασε χθες αυτό που άκουσα από τον κύριο Σταϊκούρα στη Βουλή, όπου άκουσα κάποιους αριθμούς που δημιουργούν ανησυχία. Δηλαδή είπε ότι το μαξιλάρι είναι 15,5 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το μέρος του μαξιλαριού που καλύπτει από το δάνειο που είχαμε πάρει από τον ESM. Πέρα από αυτό είχαμε βάλει στο μαξιλάρι τα έσοδα από τις εξόδους που κάναμε στις αγορές, δηλαδή δεν χρειαζόμαστε χρήματα αλλά βγήκαμε mm-hmm. για να δοκιμάσουμε, να τεστάρουμε αν μπορούμε να βγούμε. Αυτά όλα μπήκαν στο μαξιλάρι και μπήκαν στο μαξιλάρι και αυτά τα περίσσεψαν από τα πλεονάσματα. Άρα το ποσό είναι γύρω στα, το αφήσαμε εμείς 32 με 37 δις και εγώ θα έλεγα το εξής. Αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Σταϊκούρας, η κυβέρνηση, να καταθέσει στη Βουλή
μαζί με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό, πλήρη απεικόνηση του μαξιλαριού, του αποθέματος, πόσο ήταν τον Ιούλιο του 19. Και πόσο είναι σήμερα, λέτε. Πόσο είναι σήμερα. Μάλιστα. Δεύτερον, θα πρότεινα και κάτι άλλο τώρα, αφού είμαστε εδώ. Και κάποιους κανόνες που θα συμφωνηθούν διακομματικά για τον τρόπο χρήση του μαξιλαριού. Διότι με τρομάζει η ιδέα ότι μπορεί κάποιοι κοινικοί να σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν το μαξιλάρι για προεκλογικούς σκοπούς. Πάντως, κύριε Δραγασάκη, παρά την κριτική αυτή που ασκείται, τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, και είναι και πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, δηλαδή είναι κοντά στο 3,5% του ΕΠ τα μέτρα αυτά, έχουν θετική υποδοχή στην ελληνική κοινωνία. Διαβάζει δημοσκοπήσεις, τα εγκρίνει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Αυτό είναι ένα θέμα, αν θέλετε. Αυτό, κύριε Τόλιο, με τις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη που θα το πω. Ή πάμε σε πόλεμο, οπότε δεν κοιτάμε καθρεφτάκια την ώρα της μάχης, ή δεν πάμε σε πόλεμο και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Πόση ωραία είμαστε. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αισθητικά αυτή η εικόνα. Από τη μια πάμε πόλεμο για να σώσουμε ανθρώπους σήμερα από τη ζωή τους και αύριο ενδεχομένως και το ψωμί τους, και ταυτόχρονα διαπιστώνω ότι κάποια τμήματα του κομματικού συστήματος το μόνο που ασχολούνται είναι δηλαδή, πόσο ωραία είμαστε, πόσο ωραία είμαστε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τα μέτρα, τι να πει ο κόσμος όταν το ρωτάς για τα μέτρα. Βεβαίως, αλλά όταν ρωτήσει τον άνεργο, κύριε άνεργη, είστε ικανοποιημένοι που μείνατε άνεργος, δεν νομίζω να πει κανείς ότι είναι ικανοποιημένος. Αν ρωτήσετε κάποιον που παίρνει στο τηλέφωνο σπίτι του, από αύριο μην έρθετε στη δουλειά ή θα έρθετε με μισό μισθό, δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα μιλήσει για ικανοποίηση. Αν εννοούμε τα άλλα τα περιοριστικά μέτρα, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον αυτό νομίζω. Είναι άλλο θέμα, ναι. Πράγματι, διότι δείχνει ότι η κοινωνία κατά την άποψή μου συμπεριφέρεται πάρα πολύ υπεύθυνα, κύριε Τόλιο. Δεν ξέρω πού είναι ορισμένοι και εγώ κυκλοφορώ όσο επιτρέπεται και όσο μπορώ. Εγώ βλέπω για την ελληνική κοινωνία, για τα δεδομένα που έχουμε, μία διάθεση του κόσμου να αποδεχθεί τα μέτρα, ακριβώς διότι κατανοεί ότι δική του υγεία εξαρτάται και από την υγεία των άλλων. Και έχουμε ακριβώς μια ενδιαφέρουσα εδώ συνειδησιακή, νομίζω, εσωτερική αλλαγή, όπου διαπιστώνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι το ανήκειν, το κοινό, τα δημόσια αγαθά, ότι δεν είναι τα πάντα ιδιωτικά κλπ. Επιτρέψτε με αυτό το σχόλιο πάντως, γιατί πραγματικά το να ακούει κανείς κάθε βράδυ τον νεκροκατάλογο και την άλλη μεριά αμέσως μετά να ακούει όλες αυτές τις τα δοξαστικά πόσο ωραία είναι αυτοί μας κυβερνούν, από ένα σημείο και πέρα νομίζω ότι προκαλεί ερωτηματικά παρά καθησυχασμό. Κύριε Δραγασάκη, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συζήτηση και προσέχετε. Πάντα. Γεια σας. Πάντα. Γεια σας. Έχετε.